κέντρο της Αθήνας, στον ιστορικό ναό της Αγίας Ειρήνης. Ένας ναός ο οποίος αποτελεί όντως, όπως υπόθηκε, το πόσιμο της πόλης μας. Και η καταγωγή του είναι παμπάλαια. Δεν έχουμε απότατα ιστορικά στοιχεία, δηλαδή για τους καιρούς του 6ου 7ου αιώνα που ίσως ο ναός αυτός κτίστηκε στην Αθήνα, στην πόλη αυτή. Εκείνο που ξέρουμε είναι στα νεότερα χρόνια, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, υπήρχε ο προ-αυτού που είμαστε τώρα ναός, εμβληματικός ναός για την Αθήνα, κεντρικός ναός, ιδιαίτερα αγαπητός στους Αθηναίους, πολύ μικρότερος από αυτόν, στον οποίο έγιναν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Και μιλάμε για την τουρκοκρατία. Ήταν ο ναός, ο επισημότερος ναός της τουρκοκρατούμενης Αθήνας. Η Αγίρη, λοιπόν, μετά την Επανάσταση, επειδή δέχτηκε πολλά ισχυρά πλήγματα από την καταστροφή που έγινε στην Αθήνα με την πολιορκία της Ακροπόλεως, κυρίως από τον Κιουταχή, τα γεγονότα αυτά του 1826-27, στη συνέχεια επισκευάστηκε και πάλι επισκευάστηκε, ούτως ώστε απετέλεσε τον επισημότερο ναό της εποχής εκείνης για να υποδεχθεί τα πιο σοβαρά γεγονότα. Εδώ ήρθε ο Όθωνας για πρώτη φορά, εδώ τον υπεδέχθη η Αθήνα σε αυτό το ναό, στον προηγούμενο από αυτό το ναό του δηλαδή, και εδώ έγιναν τα πρώτα εκείνα γεγονότα, οι πρώτες τελετές που καθιέρωσαν το νέο ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση. Ένα πολύ επίσης σοβαρό γεγονός που έγινε τότε ήταν το 1838 η ανακήρυξη της 25ης Μαρτίου του 1838 ως η ημέρα που θα γιορτάζεται η έναρξη του αγώνος της Επαναστάσεως του 1821. Τότε, λοιπόν, έγινε για πρώτη φορά η επίσημη δοξολογία στην Αγία Ειρήνη. Και απαρίστησαν οι πάντες τότε, όπως γράφουν και τα προγράμματα της εποχής. Σε αυτόν τον ναό έγινε η κηδεία του Κολοκοτρώνη, το 1843. Ο στρατηγός έμενε επί της οδού Κολοκοτρώνη, που είναι σήμερα κοντά μας εδώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιγραφές, πώς τον έφεραν δια της ερμίας οδού, τον μετέφεραν τον νεκρό Κολοκοτρώνη. Το άλογο του Κολοκοτρώνη πήγαινε μπροστά με λαμβαφές, ήταν καλυμμένο με ένα μαύρο κάλυμα και έγινε η κηδεία του εδώ, είναι κρόσιμος ακολουθία. Μίλησε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, μια σπουδαία εκκλησιαστική φυσιογνωμία, ρήτορ θαυμάσιος, και μίλησε για μία ώρα και για τον Κολοκοτρώνη και μάλιστα απροετοίμαστος. Αλλά τα γεγονότα τα ήξεραν οι άνθρωποι και από στήθους ομίλησε για τόση ώρα και το πλήθος ήταν κατασυγκινημένο, όπως λένε οι αναφορές. Υπήρχε ανάγκη πλέον ο ναός αυτός να μεγενθηθεί και να αποκτήσει μια λαμπρότητα που τέριαζε στο ότι η Ελλάδα πλέον ήταν μια ανεξάρτητο κράτος, και τότε άρχισε να διτυπώνονται διάφορες γνώμες. Πού θα γίνει, αν θα γίνει εδώ, αν θα γίνει εκεί. Φαίνεται ότι οι επίτροποι της Αγίας Ειρήνης ήταν άνθρωποι ευφύης, ικανοί, είχαν προφανώς και, όπως λέμε, άκρες στους κρατικούς αξιωματούχους και επελέγει να γίνει η Αγία Ειρήνη καθεδρικός ναός, πρώτος καθεδρικός ναός, και ανέθεσαν στο Λίσανδρο Καφταντζόγλου, το γνωστό Έλληνα αρχιτέκτονα, να κάνει σχέδια εξ υπαρχής, ο οποίος συνέλαβε αυτό που βλέπουμε το οικοδόμημα σήμερα, έξυπνο, πολύ έξυπνο οικοδόμημα, διατηρώντας την ευθεία γραμμή επί της Αιώλου, που αν το δείτε φαίνεται ότι από την Ακρόπολη
η ευθεία είναι μπροστά στην Αγία Ειρήνη ακριβώς. Δεν άλλαξε αυτό ποτέ. Ο ναός περίπου, ο προηγούμενος ναός ήταν ήταν αρκετά μικρότερος, έφτανε μέχρι το Σολέα του σημερινού ναού. Τα χρήματα ήταν πολλά και έπρεπε να βρεθούν χρήματα. Υπήρχε λοιπόν το λεγόμενο τάμα του έθνους, από το οποίο είχαν συλλεγεί χρήματα για να χτιστεί ένας ναός περικαλής στο χώρο της Ομονίας. Τεράστιος ναός του Σωτήρος, για να τιμηθεί ο Χριστός για την απελευθέρωση της πατρίδος. Από τα χρήματα αυτά λοιπόν αποφασίστηκε από τον ίδιο τον Όθωνα να δοθούν τα μισά για να χτιστεί η νέα Αγία Ειρήνη και τα υπόλοιπα να αρχίσει να κτίζεται ο σημερινός καθεδρικός ναός. Έτσι και έγινε, αλλά τα χρήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λίγα και δεν έφτασαν και άρχισαν οι ζητίες, οι επίσημοι έτσι, έρανοι, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και την Ρωσία, που ήταν πολλοί Έλληνες εκεί, μέχρι που έφτασε και το άκουσμα περί της Αγίας Ειρήνης στα αυτιά του Τσάρου, του Νικολάου, ο λεγόμενος Σιδηρούς Τσάρος. Και αυτό που βλέπετε μπροστά σας στο βάθος, το τέμπλο της Αγίας Ειρήνης, είναι δώρο του Τσάρου της Ρωσίας. Αν δεν απατώμε, στήχησε γύρω στα 48.000 φράγκα. Ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη. Είναι επιχρυσωμένο και όντως καλλιτέχνημα. Τα γεγονότα που συνέχισαν να γίνονται, να εκτελήσονται στην Αγία Ειρήνη, ήταν πολλά επίσης και τότε. Να σκεφτείτε ότι ένα από τα κεντρικότερα είναι η επίσημη ανακοίνωση της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για τα χρόνια αυτά για τα οποία μιλάμε, από τον Όθωνα μέχρι το 1850, 1833-1850, η Εκκλησία της Ελλάδος είχε αποσπαστεί αυτογνωμόνως, όπως λένε τα κείμενα, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και διεκδίκησε αυτοκεφαλία χωρίς να συνεννοηθεί με την Μητέρα Εκκλησία. Μόλις το 1850 κατορθώθηκε ώστε η Σύνοδος του Πατριαρχείου να απονείμει την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος. Μια εικόνα μεγάλη του Ευαγγελισμού Θεοτόκου, σημαντική γιατί ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου συνδέεται πάντα με την απελευθέρωση 25 του Μαρτίου κλπ. Το 1857 από κάποιον Κριεζή η κατασκευή. Επίσης, να πούμε ότι οι τοιχογραφίες του ναού έγιναν από τον Σπυρίδωνα Χατζογιαννόπουλο, πολύ γνωστός ζωγράφος της εποχής εκείνης. Οι κοσματογράφοι που έφτιαξαν όλες τις γλυπτές παραστάσεις που υπάρχουν στο ναό, ο Φιτάλης και ο Κότας, οι πιο γνωστοί γλύπτες και κοσματογράφοι της εποχής εκείνης. Αν δείτε προς τα πάνω η φατινοματική οροφή που έχει ο ναός, η οποία είναι ασυνήθιστη και ίσως είναι καλύτερα διατηρημένη στην Ελλάδα τουλάχιστον. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο ναός χτίστηκε με ιδιαίτερη αρχοντιά, με ιδιαίτερο γούστο, εκπροσωπεί ένα ύφος, αρχιτεκτονικό τύπο ασυνήθιστο, έχει ένα τρίκοχο που αναπτύσσεται δεξιά-αριστερά και στο ιερό. Η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλους ιδιαιτέρως, ότι ο ναός αυτός εκπροσωπεί ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Την αμηχανία. Η αμηχανία του τι κράτος θέλουμε να φτιάξουμε. Από πού καταγόμαστε, πού πάμε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να είμαστε, ποια στοιχεία παίρνουμε από την παράδοσή μας. Εδώ λοιπόν σε αυτό το ναό φαίνεται ολοφάνερα η αμηχανία όλων. Των ζωγράφων, των γλυπτών, των αρχιτεκτώνων. Επιτρέψτε μου να πω ακόμα και της εκκλησιαστικής ηγεσίας, ακόμα και της μουσικής. Ο ναός αυτός πέρασε πολλές περιπέτειες, αλώθηκε πολλές φορές από ξένη μουσική παράδοση, ευρωπαϊκή, αλλά υπήρξαν όμως και πάρα πολύ ωραίοι ψάλτες βυζαντινοί,
για τους οποίους, αναφέρεται ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με πολύ κολακευτικά λόγια. Παροτρύνει τους Αθηναίους Παπαδιαμάντης στις σελίδες του στην Ακρόπολη και αλλαχού να έρχονται στην Αγία Ειρήνη για να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία εδώ και να ακούνε τους υπέροχους ψάλτες, τους παραδοσιακούς ψάλτες που έχει η Αγία Ειρήνη. Αγαπημένος ναός για τους Αθηναίους, όντως, μέχρι τα τελευταία χρόνια εμείς ακούγαμε ιστορίες από παλιότερους ότι έρχονται εδώ για να δουν τον επιτάφιο της Αγίας Ειρήνης, για παράδειγμα. Έξω από την Αγία Ειρήνη, δίπλα μας, στην πλατεία της, ήταν τα ανθοπρατήρια, τα γνωστά. Ήταν τα λουλούδια, τα λουλουδάδικα της Αθήνας ήταν στην Αγία Ειρήνη. Οι γάμοι της εποχής γινόντουσαν εδώ, γιατί ήταν μια υπέροχη σκηνή να γίνεται ο γάμος και να πέφτει το φως του ήλιου από πάνω, γιατί ακριβώς στον Σολέα, υπάρχει ένας δεύτερος τρούλος πάνω στο Σολέα, ο οποίος είναι γυάλινος. Και εκείνη την ώρα, τα μεσημέρια, πέφτει το φως του ήλιου και δίνει μια πολύ διαφορετική λάμψη στο χώρο. Πολύ νωρίς, όπως και άλλοι ναοί των Αθηνών, ενορίες των Αθηνών, έχουν απορφανιστεί από κατοίκους, από μονίμους κατοίκους εδώ. Γύρω η Αθήνα είναι εμπορικό κέντρο πλέον, είναι καταστήματα, είναι άλλες δράσεις διοικητικές, αλλά ελάχιστοι κάτοικοι μένουν πλέον στο κέντρο της Αθήνας. Και εμείς έχουμε ελαχίστους, από αυτούς επίσης ελαχίστους ξέρουμε, που επισκέπτονται τον ναό κάπου-κάπου και δίνουν μια παρουσία. Δεν στηριζόμαστε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους. Στηριζόμαστε στους πολλούς, μα πάρα πολλούς, δόξα τω Θεώ, που έρχονται από τις άκρες της Αθήνας. Δηλαδή, λέω καμιά φορά για να το σηματοδοτήσω, από τον Τράφη μέχρι τη Γλυφάδα, από το Εγάλαιο μέχρι το Χολαργό. Δηλαδή, έχουμε μια ενορία αόριστη, ενώ η ενορία από την ίδια τη λέξη είναι εν ορίς, μέσα σε όρια, εμείς είμαστε ενορία αόριστη, πολυσυλλεκτική. Αυτό προέκυψε ξαφνικά και το αφήνουμε έτσι να εξελίσσεται, στοχεύοντας πάντα στην προσωπική γνωριμία με τους ανθρώπους. Και ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος των λεγόμενων κατηχουμενίων του ναού, κατά άλλους γυναικονίτες, αλλά τον χρησιμοποιούμε το χώρο αυτό για να συναζόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία και να πίνουμε ένα καφέ, όπως λέμε. Αυτό που λέμε καφέ στα ελληνικά είναι μια περιληπτική φράση που συμπεριλαμβάνει πολλά πράγματα μέσα. Ο καφές είναι η κουβέντα, είναι η γνωριμία, είναι η σχέση που αναπτύσσεται, είναι η κουμπαριά, είναι η φιλία, είναι η συζυγή ενδεχομένως, που έχουμε πολλές τέτοιες που αναπτύχθηκαν εδώ μέσα σε αυτόν τον χώρο, και νέα, πολλά νέα παιδιά τα οποία επανδρώνουν τα αναλόγια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τις μικρές μας δυνάμεις, χωρίς να λέμε ποτέ ότι είναι δικό μας κατόρθωμα. Θέλει ο Θεός και εξελίσσεται έτσι.